η ευθύνη η, της, η, κυβερνητική είναι δεδομένη από πλευρά στο πώς αντιμετωπίζει συγκεκριμένα φαινόμενα και από το τι μέτρα και από το πόσο βάζει το μαχαίρι στην καρδιά του προβλήματος. Απ' την άλλη έχουμε ένα άλλο ακόμα φαινόμενο, άλλο ένα επεισόδιο, άλλο ένα το οποίο ας ελπίσουμε να μην έχει ανθρώπινο θύμα και εννοείται ότι ευχέ με τον άνθρωπο που δίνει τη μάχη για τη ζωή του. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι οι συγκεκριμένες συμμορίες που δρουν στα πλαίσια των ομάδων, των οπαδών, των λεσκών των οπαδών, γιατί δεν είναι όλες οι λέσκες οπαδών συμμορίες, αυτές δρουν ανενόχλητες. Και δρουν ανενόχλητες και η σχέση που έχουν με τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ ποτέ δεν αγγίζεται. Και είναι ένα κρίσιμο θέμα. Μιλώντας για κυβερνητικές ευθύνες και των σημερινών και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Από εκεί και πέρα ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να φωτιστούν καλύτερα στο πώς έδρασε αυτή η ομάδα, στο τι επιχειρησιακά σχέδια είχαν, αλλά το κύριο ζητούμενο είναι αυτό. Είναι ότι συνεχίζουμε να, λειτουργού, να λειτουργούν τα αθλήματα, όχι με την έννοια της δράσης κάποιων οπαδών, αλλά της δράσης κάποιων συμμοριών, οι οποίες κυριολεκτικά δρούν ανεξέλεκτα και δεν μπορεί παρά να υπάρχει ευθύνη των ιδιοκτητών αυτών των εταιριών. Γιατί πλέον δεν μιλάμε γενικά για ομάδε, μιλάμε για ανώνυμε εταιρείε οι οποίε επενδύουν σε χρήμα και σε πολιτική ισχύ. Μάλιστα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Α βάλουμε τη διάσταση που μόνο εμεί βάζουμε. Ότι η επανεκκίνηση των συνομιλιών γίνεται πάνω στο πλαίσιο επικίνδυνων νατοικών σχεδιασμών στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Ε, και μάλιστα θα έλεγα πάνω στο σύνολο των διαφορών, όπω. Ε, τη παρουσίασε ο κύριο Ερντογάν στη συνέντευξή του στην καθημερινή. Άρα, συζητάμε πάνω στι διαφορέ. Ο στόχο είναι η συνεκμετάλλευση και η συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Δεν κρύβεται αυτό ο στόχο. Οι σύμμαχοι του τον έχουν πει πάρα πολλέ φορέ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Είναι ένα σημείο που θέλει προσοχή το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό μίλησε για μία διαφορά η οποία θα πάει στη Χάγη. Άρα άλλες διαφορές μπορούν να συζητηθούν στα πλαίσια αυτού του διαλόγου και θεωρούμε επίσης ότι και οι αναφορές για το Κυπριακό, για το μεταναστευτικό, επιβεβαιώνοντας την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδηγεί την Ελλάδα σε διπλό εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, είναι μια σειρά στοιχεία που απαιτούν κατά τη γνώμη μας την επαγρύπνηση για το πού θα οδηγήσει αυτή η διαδικασία κάτω από την επίβλεψη των κοινών του συμμάχων.